Καλημέρα, Σμαράγδα. Χαρούλη, δεν το πιστεύω αυτό που κάνετε με τη Μέρη. Βέβαια, δεν σε αδικό. Ίσα-ίσα σε καταλαβαίνω. Ο Διονύσης ψυχομαχούσε δίπλα σας και σε ένιωθε ευάλωτος συναισθηματικά. Σμαράγδα. Είχες ανάγκη από έναν άνθρωπο, από μια τρυφερή αγκαλιά. Καλά έκανες. Όχι, όχι, σε καταλαβαίνω. Απλά θέλω να σου πω ότι την επόμενη φορά που θα νιώσεις έτσι, φώναξέ με! Δεν συνέβη τίποτα με τη Μέρη. Το παρεξήγησες. Έλα τώρα! Δεν συνέβη τίποτα. Ξέρω πως είναι όταν δύο άνθρωποι ήρωτο τροπούν. Το έχω δει πολλές φορές. Όταν κοιτιέσαι στον καθρέφτη σου. Άκου τι είπα όταν κοιτιέσαι στον καθρέφτη σου. Μην τα λες έτσι απότομα και βάζω κανένα έμφραγμα. Θα είναι η μοναδική σου ευκαιρία να ψηλαφίσει ένας άντρας στο στήθος σου. Καρδιολόγος μεν, αλλά άντρας. Στο λέω μόνο σου κάτσε. Καλημέρα, καλημέρα. Εσύ, δεν είμαστε μόνοι. Αχ, τι ντροπή. Σμαράγδα μου, συγγνώμη, δεν σε είδα. Πάω να αλλάξω, να βάλω κάτι πιο ελαφρύ, γιατί άναψα. Δεν συνέβη τίποτα, ε. Το είχα παρεξηγήσει, ε. Εντάξει, κάτι συνέβη, αλλά εγώ προσωπικά νιώθω πολύ άσχημα για αυτό που συνέβη. Νιώθεις άσχημα? Έλα λοιπόν, πρέπει να τα βγάλεις από μέσα σου, να τα πεις ένα δικό σου άνθρωπο. Έχεις δίκιο. Πού είναι ο Διονύσης? Διονύση! Και να μην είχα πάθει έμφραγμα, θα το πάθαινα τώρα. Εδώ είσαι. Και έφαγα όλο το σπίτι να σε βρω. Ας είναι καλά η Μέρη μου παραχώρησε το δωμάτιό της για να αθλούμε. Το είπαν οι γιατροί. Κοίτα, αν δεν μιλήσω σε κάποιον, θα πάθω κεφαλικό. Αμάν πια. Μη δεις άλλον άνθρωπο να αργοπεθαίνει μες στο σπίτι. Αμέσως να τραβήξει το ενδιαφέρον. Ξέρεις τι έπαθα. Όταν ήρθα στο νοσοκομείο να σε δω, καθόμουν στο κρεβάτι με τη Μέρη και έχασα τελείως τον έλεγχο. Ποιος? Εγώ. Και αρχίσαμε να χαϊδευόμαστε. Και μετά να φιλιόμαστε. Πρόσεξε, πρόσεξε την περιγραφή σου, υπενθυμίζομαι από έμφραγμα. Και ξαφνικά γίνομαι ένα κτίνος. Ένα χόρταγο σεξουαλικό κτίνος. Την αρπάζω, την πετάω στο κρεβάτι και μόνο που δεν τη βίασα τη φουκαριάρα. Ήτανε τόσο τρυφερός που κοβότανε με την καρδιά ενός μαρουλιού. Και λίγα λες. Και τόσο γλυκούλης. Δεν ξέρω τι είχα πάθει. Είχα ταχυπαλμία, το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει. Ο Κακομοίρης, χωρίς να το καταλάβει, κάθισε πάνω σε μία ένεση με καρδιοτονωτικό. Α, με έτσι εξηγείται. Δεν το κατάλαβε, αλλά μαστούρωσε κανονικά. Ειλικρινά σου μιλάω, ήμουνα σαν υπνοτισμένος. Την είχα καραφώσει με το βλέμμα μου. Το βλέμμα του βοδιού, ξέρεις, σαν το δικό σου. Και σε κοίταζε τόση ώρα χωρίς να μιλάει. Επί 10 λεπτά εγώ, καλά, ε, να με έχει λούσει κρύος υδρότας. Απ' την αμηχανία, ε. Όχι, καλέ, φοβόμουν όμως έχω καμιά τσίπλα στο μάτι. Και μετά, τι έγινε μετά. Μετά, γογούλα μου. Καταλαβαίνεις. Τελειώσανε τα προκατακτικά και περάσαμε στο κυρίως πιάτο. Αχ, Παναγίτσα μου. Μακάρι να πέρναγα κι εγώ στο κυρίως πιάτο. Όλο στα ορεκτικά μένω. Αχ, Χριστούλη μου. Μακάρι να πέρναγα κι εγώ κάποτε στο κυρίως πιάτο. Όλο στα ορεκτικά μένω. Και μετά ακούγεται μια κραυγή. Απαπα! Από σένα ή από αυτόν? Από τη Σμαράγδα. Πού βρέθηκε και η λυσασμένη? Πού να το φανταστώ ότι θα ερχόταν σε δει. Έχω μια υποψία ότι ήρθε για να μου τραβήξει τα σωληνάκια. Πάντως, αν δεν μας τσάκουν η Σμαράγδα, και εγώ δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο. Παρασύρθηκα, το ομολογώ, αλλά πώς μπορείς να αντισταθείς όταν έχεις μπροστά σου μια πανέμορφη γυναίκα, ε? Εγώ συνήθως χτυπάει το ξυπνητήρι και ξυπνάω. Και τώρα καταλαβαίνεις. Φοβάμαι ότι η Μέρη έχει μείνει με την εντύπωση ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Οπότε, τι κάνω τώρα εγώ? Ξέρω. Παραδέξω την αγαπάς και παντρέψου την να ησυχάσουμε όλοι μας. Δεν θα είσαι καλά. Δεν είμαι, το είπαν οι γιατροί. Όχι, τι άλλο μπορώ να κάνω? Σκέψου κάτι για να κερδίσεις χρόνο. Πες της να σου ανακαινήσει την κουζίνα σου. Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό θα κάνω. Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις.
Μέρη μου, πρέπει να φύγω. Μη φύγεις, έχω ακόμα να σου πω τόσο πολλά. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Σε χρειάζομαι, είσαι κολλητούλα μου. Το ξέρω. Δεν κάνω χωρίς εσένα. Μέρη! Στο καλό. Με ζήτησες? Ναι. Ήθελες κάτι? Ναι, ναι, ήθελα να συζητήσουμε για την σχέση μας. Και ειδικότερα για την τροπή που έχει πάρει. Εγώ δεν νιώθω καμία τροπή. Όχι, δεν είπα ντροπή, είπα τροπή. Εννοώ την εξέλιξη που έχει πάρει η σχέση μας. Τι είπες τώρα? Τι είπα? Είπες ότι η σχέση μας έχει πάρει μια εξέλιξη. Δηλαδή, να κοιτάξω για μπομπονιέρες. Όχι, όχι, ηρέμησε. Δεν ήθελα να πω αυτό. Το συζήτησα και με τον Διονύση. Μαγό γλυκούλης μου, τι είπε? Μου είπε ότι θα πρέπει να σκεφτώ κάτι για να σου αποσπάσω την προσοχή και να τα ξεχάσεις όλα. Το να μπέλησες στο βρωμόγερο. Του είπα, όχι Διονύση, όχι. Δεν θέλω να τα ξεχάσει όλα. Θέλω αυτή η σχέση να προχωρήσει. Γιατί εγώ τη Μέρη την αγαπώ. Και τη βρίσκω πολύ τρυφερή, πολύ όμορφη, πολύ στοργική. Τα χάλια της έχει αυτή η κουζίνα. Sorry. Η κουζίνα, λέω, έχει χρόνια να βαφτεί. Ναι, ναι, αλλά ας αφήσουμε τώρα την κουζίνα. Για μένα μιλούσαμε. Είχες μείνει στο στοργική. Θέλεις να την ανακαινήσεις? Εγώ. Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ που συμφωνείς. Λοιπόν, θα τη βάψεις ό,τι χρώμα θέλεις. Θα αγοράσεις καινούργια σερβίτσια, καινούργια μαχαιροπύρουνα, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Και μη βιάζεσαι με την ησυχία σου. Μας κάνει εβδομάδες, μήνες και δύο χρόνια να κάνει πλοιολόγος. Εσύ να σε καλά. Δεν το πιστεύω. Είμαι τόσο. Κορόιδο. Έκπληξη, έκπληξη. Τι είναι αυτό? Τι έφερε η μανούλα να ταΐσει το σπλάχνο της? Τσίκ! Και ποια είναι η έκπληξη, μανούλα, ότι έφτασες εδώ ολόκληρο? Μην ειρωνεύεσαι τώρα και τη μανούλα. Τι δηλαδή, επειδή κουκούλωσε τον Πακόπουλο, μας περνιάσε και για κάποια? Μακάρι να τον είχα κουκουλώσει, μαμά. Αλλά από ό,τι φαίνεται τελείωσε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την κατάσταση. Α, το παλιά! Και γι' αυτό μου ανέθεσε να κάνω ανακαίνιση, για να έχω κάτι να ασχολούμαι. Να τον αναγκάσεις να ασχοληθεί μαζί σου. Τι να κάνω, βρε μαμά, να πέσω στα πόδια του, να τον νικετεύσω, να ξεφτυλιστώ? Το έχω κάνει δύο φορές στο παρελθόν. Τσίφος. Την τρίτη φορά πετυχαίνει. Προς τον παρόν θα ασχοληθώ με την ανακαίνιση. Βρήκατο! Τώρα που το σκέφτομαι, είναι καλό σημάδι που σου ανέθεσε την ανακαίνιση του σπιτιού. Θέλει το δικό σου το γούστο μέσα στο σπίτι. Ποιο δωμάτιο θα ανακαινήσεις? Μάντεψε. Αυτό με το ψυγείο. Την κρεβατοκάμαρα! Πολύ καλό σημάδι. Πρε μαμά, ποια κρεβατοκάμαρα? Την κουζίνα. Εσύ το ψυγείο στην κρεβατοκάμαρα το έχεις? Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, εσύ έχεις ψυγείο σε κάθε δωμάτιο. Η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού. Αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μερούλα μου. Η σχέση σας περνάει σε ένα νέο στάδιο. Ναι, ναι, στο καλυμάρμαρο. Α, μην είσαι και αχάριστη, τι ήθελες δηλαδή? Μα δεν καταλαβαίνεις, βρε μαμά. Νέα γυναίκα είμαι, έχω ορμές, έχω ωρέξεις. Θα ήθελα πια να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο. Το γάμο εννοείσαι? Ναι, τι άλλο να εννοώ? Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Τι κάνεις εκεί? Σκέφτηκα ότι τώρα με την ανακαίνιση αυτό δεν πηγαίνει εδώ μέσα. Ενώ στο εξοχικό μας το δίλεση είναι ό,τι πρέπει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χαζή μαμά, χαρά γεμάτη. Λοιπόν, προτού καλά-καλά το καταλάβουμε, θα βρεθείς παντρεμένη. Και μάλιστα με έναν άντρα. Ναι, χαίρετε. Ένα ψυγείο θα ήθελα να μου μεταφέρετε. Στο δίλεση. Βάλε λίγη σαλτσούλα ακόμα στο μπαμπά σου, Ναταλία μου, που είναι πεντανόστιμη, είναι. Δεν μου λες, Διονύση μου. Πότε με το καλό θα ξαναπιάσει δουλειά? Τι να σου πω, Ναταλία μου. Ο Θεός ξέρει. Περίπου για πότε το βλέπει ο ύψιστος? Ένα μήνα, ενάμιση, μπορεί και χρόνο. Ναι, αλλά κοίτα, εγώ δεν ξέρω να κάνω όλες τις δουλειές σου. Μαθαίνεις όμως πολύ γρήγορα. Σε ένα χρόνο ξεφτέρι θα είσαι. Αχ, πέσανε τα νευρά μου. Μα γιατί το κοβαλάς μόνη σου, Διονύση? Ναταλία. Φίβο. Εβίτα. Νερή. Μη σκοτώνεστε, παιδιά. Ένας-ένας.
Μαμά, τι κάνεις εκεί? Δεν μπορεί να περάσει μια μητέρα να δει την κόρη της και να της πει ένα γεια. Και με την ευκαιρία να μετρήσει και το τραπέζι. Τώρα που το ανάφερες, δεν μου λες, σε παρακαλώ, σε αυτό το τραπέζι πηγαίνουν οι καρέκλες μπαμπού? Να με. Αχ, ωραία! Έχετε καρέκλες μπαμπού? Αχάσαμε, σε παρακαλώ, στον πόνο μου. Δεν μου λες, παιδί μου, τι είναι αυτά που κουβαλάς? Γι' αυτό σε μεγάλωσα εγώ, για να καταντήσεις χαμάλης. Είναι υφάσματα, μαμά. Πώς θα κάνω την ανακαίνιση? Γιατί βρε δεν φωνάζει την εξαδέλφου τη Σπυριδούλα? Είναι σπουδαία διακοσμήτρια. Όλοι οι επώνυμοι σε αυτήν καταφεύγουν. Θέλω να αποδείξω στον Πακόπουλο πόσο καλή νοικοκυρά είμαι και πόσο σπουδαία σύζυγος μπορώ να γίνω. Καλέ, τι μας λες? Αν θέλεις να ξέρεις, όλες οι μοντέρνες γυναίκες το ίδιο κάνουν. Η Άννα Δρούζα διακόσμησε το σπίτι της ολομόναχη. Και πώς κατέληξε? Χωρισμένη. Και η προηγούμενη γυναίκα του Μπακόπουλου μόνη της διακόσμησε όλο αυτό το σπίτι. Και πώς κατέληξε? Δεν θα απαντήσω. Όπα, μαμά, για να μην γίνω ρεζίλη, πες μου τι ακριβώς έχεις πει στη Σπυριδούλα. Την αλήθεια, αγάπη μου. Ωραία. Δηλαδή ότι έχω παντρευτεί τον Μπακόπουλο, το σπίτι είναι δικό μου, έχω οικονόμο, σοφέρ, κυπουρό και καθαρίστρια 3 φορές την εβδομάδα. Τη είπα ότι σε τεντά. Δεν της είπες ψέματα? Όχι, καλέ. Βλαμμένη είσαι, σ' αυτή βρήκες να πεις την αλήθεια. Μέρη μου! Σπυριδούλα μου! Μουά! Ξαδελφούλα μου, για να σε δω. Πω πω πω, εσύ έχεις γίνει κούκλα. Εσύ είσαι θεά. Θεά. Θεία μου! Θα σου πω για τη θεία σου. Αγάπη μου! Αχ, θεία μου, ελπίζω να μην λέρωσες με το κραγιόν σου. Χτες το πήρα το καβάλι. Μην κάνεις έτσι. Μάι μου είναι. Έχει γεμίσει όλου. Θεία μου, κούκλα όμως είσαι, κούκλα. Μέρα δεν πέρασε από πάνω σου. Να, όχι, πέρασε. Χτύπησε, λέγω, δεν τις άνοιξα. Ενώ εσύ. Και εσύ, ξαδελφούλα μου, στις ομορφιές σου είσαι. Ευχαριστώ, βρε κορίτσια, αλλά δεν θα το κάνεις. Καμιά φορά η ομορφιά είναι κατάρα. Έλα, έλα, πέρασε μέσα. Αλήθεια, τι κάνει η αδελφή σου? Α, μη μου μιλάς για αυτή την τρισκατάρα. Τι ακόμα να μου δώσει πίσω τα λεφτά που τη δάρισα και να βάλει παλωνάκι στο στομάχι. Εύχομαι, Παναγία μου, να σπάσει το παλωνάκι να εκραγεί. Μα γιατί δεν της λες τίποτα, βρε παιδάκι μου? Αφού, βρε Μέρη μου, ξέρεις τι καλός άνθρωπος είμαι. Στο κάτω-κάτω, μια αδελφή την έχω. Ποια είδα προχτές? Την ξαδέλφη μας τη Μαντίνα. Ποια, καλέ, αυτή που βάλει σιλικόνη στο στήθος? Ακριβώς, την πέτυχα στο πεδίο του Άρεος να χαριετίζεται με τον ταξιτζή, τον κουνιάδο της. Α, παπατιτσούλα! Μπορεί, γιατί δεν μου ρίξε ένα τηλέφωνο να τρέξω? Σπυριδούλα, μαμένα με ξέρεις. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του κοτσομπολιού. Δεν μου λες! Γύρισε ο πατέρας που είχε πάει για τσιγάρα πριν από 15 χρόνια. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Γιατί ψέματα είναι. Βεβαίως. Για μπύρες είχε πάει. Μαμά, σταμάτα επιτέλους, δεν τρέπεσαι? Καθόλου! Γιατί εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος και είμαι άνθρωπος του κουτσομπολιού! Αχ, Σπυριδούλα μου, πολύ στενοχωρέθηκα που σε παράτησε ο Ισίδωρος. Αγάπη μου, δεν κατάλαβα. Σου πω ότι χωρίσαμε. Από πού το συμπέρανες ότι με παράτησε? Δηλαδή δεν μπορούσα να τον έχω παρατήσει εγώ? Καλά, εννοείται. Για βες, γιατί τον παράτησες? Γιατί δεν μπορούσα να μείνω με έναν άντρα που με πέταξε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Μπράβο, καλά του κάνες. Κάτσε τώρα να σου δείξω το δείγμα της ταπετσαρίας που φέρε να ντύσουμε όλη την κουζίνα. Αυτό. Συγγνώμη, με αυτό θα ντύσουμε όλη την κουζίνα? Ναι, μην το βλέπεις έτσι σκέτο. Φαντάστο όλο αυτό και μαλάωστρακα. Μωρέ, εμένα κάτι μου θυμίζει αυτό. Θάλασσα. Μπράβο! Μια ψαροταβέρνα στο κερατσίνι. Εγώ τη διακόσμησα. Τα θαλασσινά είναι αφροδισιακά, στο προτείνω αυτό, γιατί μου είπες ότι θες να θερμάνεις τη σχέση με τον Μπακόπουλο. Ναι, Σπυριδούλα μου, νομίζω ότι αυτό τον Μπακόπουλο θα του φέρει μια ναυτία. Αγάπη μου, τα θαλασσινά τους άντρες τους ανόβουν. Αλήθεια, βγαίνει και σε ύφασμα? Εγώ μόνο που το βλέπω, ξεσηκώνομαι. Αχ, ξαδέρφε μου. Μου λείπει ο Ισίδωρος. Έλα, έλα, Σπυριδούλα μου, κάνε κουράγιο. Δεν μπορώ. Ο νεροχήτης. Τι έπαθε? Ο νεροχήτης θα είναι σίγουρα στο σχήμα της αχιβάδας. Να πλένεις πιάτα και να σου ανεβαίνει λίμπιντο. Δεν μου λες, είναι και η αχιβάδα αφροδισιακή? Βασικά η αχιβάδα, το ρουμπινέ θα το κάνουμε. Έτσι, στο σχήμα του χταποδιού. Μου λείπει, σου λέω, πολύ ο Ισίδωρος. Έλα, 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 σε καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό τον άντρα. Το πλακάκι. Τι έπαθε? Το πλακάκι, έτσι δηλαδή, το φαντάστηκα τώρα. Στο χρώμα της άμμου. Σίγουρα θα είναι στο χρώμα της άμμου. Σπυριδούλα μου, δεν είσαι καλά. Ξαδέλφη, αυτός ο άντρας
Είναι ιδανικός για μένα. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα, το νιώσα μέσα μου. Καταλαβαίνω. Και σε μένα το ίδιο συνέβη. Για να καταλάβεις, από την πρώτη στιγμή έβαλα στόχο για να τον κατακτήσω. Κανόνισα να φτιάξω μύτη στήθος και να κάνω και λίπο αναρρόφηση. Πω, καλά που δεν τα έκανες όλα αυτά. Τι εννοείς? Που δεν πήγες σε κανένα κομπογιανίτη. Στο καλύτερο πήγα. Καλά, εννοείται. Φαίνεται ο επαγγελματίας, γκομενάρα σε έκανε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλοι μου το λένε, εκτός από τον Ισίδωρο. Βέβαια, το ξέρω ότι και αυτός κατά βάθος με αγαπάει. Και εμένα. Αγαπάει και σένα, γι' αυτό με χώρισε. Σπυριδούλα μου, ηρέμησε, τον Μπακόπουλο εννοώ. Και τώρα με ένα καράβι τσακισμένο. Έλα, δώσ' του λίγο χρόνο, θα ξαναγυρίσει. Λες. Ναι, κι εγώ στο δικό μου έτσι κάνω. Τον αφήνω να ψηθεί. Δεν τον πιέζεις, ε. Ποτέ. Φωτιά να πέσει να με κάψει. Γι' αυτό σου λέω, δώσ' του λίγο χρόνο. Και άλλο χρόνο, 2,5 χρόνια φίλοι είμαστε και μέχρι το περίμενε. Ήσασταν φίλοι. Ναι, μέχρι που ένα βράδυ ήρθαμε πιο κοντά και έγινε όλη φάση. Αλήθεια. Και αυτός αντί να μου κάνει πρόταση γάμου, με παράτησε. Σπυριδούλα, δεν νιώθω καλά. Μου διάζω ολόκληρη. Και ξέρεις τι άλλο έκανε το καθήκη? Τι? Για να με κάνει να ξεχαστώ, μου ανέθεσε να διακοσμήσω το σπίτι του. Σπυριδούλα, το αριστερό μου χέρι έχει μου διάσει. Δόξα στο Θεό να λες που έχεις και τ' άλλο. Σπυριδούλα, εμένα ο Μπακόπουλος, αφού με κουτούποσε, μετά μου ζήτησε να του κάνω ανακαίνιση στην κουζίνα. Α, το κάθαρμα! Θα με παρατήσει! Φως φανάρι, δεν το συζητώ! Μα γιατί δεν με θέλει! Αγάπη μου, το παίρνεις προσωπικά. Έτσι είναι όλοι οι άντρες καθάρματα. Γιατί δεν θέλουν τις τίμιες γυναίκες? Τις θέλουν, αγάπη μου, όταν είναι 20άρες. Συγγνώμη, δηλαδή εμείς που είμαστε 20 και τι θα κάνουμε? Πες το μου και εμένα να το μάθω. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες τι θα απογίνουνε? Πείτε μου συγχαρητήρια! Αρεβωνιάστηκα! Σπυριδούλα! Σπυριδούλα, το δεξί μου χέρι. Εμένα και τα δύο. Καλέ, αυτό όπως το κόβω είναι πάνω από 3 καράτια. Και αυτό είναι το μικρό που μου πήρε ο Κησιλαός μου. Γιατί σου πήρε κι άλλο? Βάλω! Δεν το πιστεύω. Καταλάβω τι γιατί συμφέρει να παντρέψεις 80χρονο. Όχι, γιατί? Ξεχνάει ότι σου πήρε το ένα δαχτυλίδι και σου παίρνει κι άλλο. Και έχει αγούστο ο Αγισίλαος. Με έρθω τρελαθώ. Ποιος είναι ο Αγισίλαος? Ο αραβωνιαστικός σου, γιαγιά. Αραβωνιάστηκα? Πότε? Τρέχω να το πω στις φίλες μου να σκάσουν. Κορίτσια, παντρεύομαι! Πού πάει? Στο νεκροταφείο. Θα τρελαθώ. Εγώ να δεις. Η 85χρονη γιαγιά μας παντρεύεται πριν από εμάς. Δηλαδή, τι παραπάνω έχει από εμάς? Μασέλα. Δεν το χωράει ο νους μου. Δεν το χωράει ο νους μου. Ο Μπακόπουλος θα με παρατήσει. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη του τσαγέρα. Ούψ, μου πέσε. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανες. Όταν υπάρχει αυτό το βάζο που είναι πολύ πιο ακριβό. Γεια σου, ρε Σπυριδούλα! Ας το διάλο με τους άντρες! Παρέθηκα! Ο Ισίδωρος! Πώς έχω κάνει? Έναν. Ωραία. Μήπως να κάνω διαλυματάκι να μου φες να τσιμπήσω κάτι? Ξέχνα το. Το ζητάζα εγώ στο στόμα, ήτανε καλά. Μούλικο. Μπαμπά. Πιο σιγά. Δεν αντέχω άλλο. Γιατί, τι σου έκανε πάλι? Με έχει κάνει δούλο του. Μου έβαλε να του κρατάω τα πόδια. Φίγο μου, ο άνθρωπος πέρασε καρδιακή προσβολή. Πρέπει όλοι να δείξουμε ευαισθησία και υπομονή, ε? Μπαμπά! Σσσ! Γιατί λες ονόματα? Τώρα θα καταλάβει ότι είμαι εδώ. Άρη μου, εδώ είσαι. Θέλω λίγο δροσερό νερό. Πρέπει να πίνω υγρά. Το είπαν οι γιατροί. Ναι, πού το κατάλαβες? Για σίδερο είναι αυτά? Ναι. Βάλε μπρος, δεν θα προλάβεις. Έλα, βρε Μερούλα μου, ηρέμησε. Αποκλείεται να σε παρατήσει ο Μπακόπουλος. Αφού σου λέω, βρε παιδί μου, τα ίδια έπαθε και η Σπυριδούλα. Και επειδή το έπαθε η Σπυριδούλα, θα το πάθεις κι εσύ. Έχουμε πολλά κοινά με τη Σπυριδούλα. Τι λες, μωρέ. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη έχει για κολλητή της μια ηλίθια. Αυτό ήτανε. Είμαι καταδικασμένη. Θα μου δώσει τα παπούτσια στο χέρι. Άσχετο. Τρομερή αυτή η ανακαίνιση με τα θαλασσινά. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν νιώθω τίποτα το αφροδισιακό εδώ μέσα. Ούτε εγώ νιώθω τίποτα. Τελικά η Σπυριδούλα έλεγε μπούρδες. The first time was afraid.
said goodnight, kept thinking I would never swim again with the tide. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong. Yeah, the kind of bully baby. How to get along, and so I'm back. Right off that track. I jumped right down and now I'm singing, cause I've always had the knack. Can you believe what you wow. You can't believe me. That's new. Πούσι κάτι. Καλά, ε. Έχεις γίνει πολύ παιδάρας με αυτή τη γυμναστική, ε. Θα περάσω κάτι τις 9 να σε πάρω. Φορά κάτι. Δερμάτινο. Τι είναι, καλέ, τι έχω. Ανάβεις φωτιά σήμερα. Γογουλά. Βιάστηκα να την κατακρίνω τη Σπυριδούλα. Τελικά, σε κάποιους χρησίμευσε η κουζίνα. Αχ, αφήστε με στην πίκρα μου. Ποιος είναι? Μάντεψε, ποια σε παίρνει από τις Μπαχάμες. Σπυριδούλα. Μωρό μου, τι κάνεις? Έλα, βρε, Ισίδωρο, σταμάτα πια. Θα φωνάξουν πάλι την αστυνομία οι ντόπιοι. Τα ξανάβιαξε με τον Ισίδωρο. Αφού τα κατάφερε η Σπυριδούλα. Θα τα καταφέρω κι εγώ με τον Μακόπουλο. Αγάπη μου, τυρά να σου πω να βρεις άλλη διακοσμήτρια. Ο Ισίδωρος δεν με αφήνει να δουλεύω πια. Τα ακούς? Δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ πια. Αυτό είναι καλύτερο κι από γάμο. Όχι, δεν κατάλαβες. Θα βρω άλλη δουλειά. Απλά ο Ισίδωρος βρίσκει πως είμαι φρικτή διακοσμήτρια, γι' αυτό με χώρισε. Τι μου λες τώρα, Σπυριδούλα μου? Μερούλα μου, το καταλαβαίνεις. Είμαστε και πάλι μαζί και αυτή τη φορά είναι πολύ πιο ρεξάτος από... Αυτό ήτανε. Θα με χωρίσει. Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μαζέψτε τα όλα και πάρτε τα πίσω. Κι εγώ είμαστε, κι εγώ είμαστε. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, ποιος είσαι εσύ? Μα κυρία Πακοπούλου. Καλέ, medium είσαι. Ορίστε. Πώς με είπες? Κυρία Πακοπούλου. Σημάδι από το Θεό. Κοίτα, έχω ανατριχιάσει. Σε παραδέχομαι. Καιρός ήτανε. Μετέτρεψες την κουζίνα στο πιο ωραίο δωμάτιο του σπιτιού. Καλά, εμείς στην οικογένειά μας έτσι είμαστε. Και πού να δείτε πώς μετατρέπουμε τις κρεβατοκάμαρες. Μαμά! Προτείνω λοιπόν από εδώ και πέρα να καταργήσουμε την τραπεζαρία και να τρώμε εδώ, στην κουζίνα. Ή μπορούμε να παίρνουμε εδώ το επιδόρπιο. Ποιο? Το κοκό, όπως λένε στα μέρη μας. Μαμά! Άντια μαμά και μαμάρα. Ώστε σου αρέσει το θέαμα, ε? Ναι, πάρα πολύ. Όταν λέω θέαμα, εννοώ πάντα εμένα. Σκεφτόμουν μήπως να το κάναμε και στην τραπεζαρία. Γιατί, το έχουμε κάνει και πουθενά άλλου και δεν το θυμάμαι. Όχι, εννοώ την ανακαίνιση. Μήπως να ανακαινίζαμε και την τραπεζαρία, τι λες? Θέλεις πάλι να ασχοληθώ με κάτι για να ξεχαστώ, ε? Με συγχωρείς, μωρέ. Μην ενοχλείστε. Μαμά, τι θες? Τι, παιδάκι μου, δεν κατεβαίνει ξεροσφύρι το κέικ? Πού είχαμε μείνει? Ξέρεις, ήθελα να σου πω σχετικά με αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο. Μη συνεχίζεις. Νόμιζες ότι δεν καταλάβω τον κόλπο με την ανακαίνιση? Είχα κι εγώ μια ελπίδα. Καλά, δεν χρειάζεται να με κοροϊδεύεις. Νόμιζα ότι μεταξύ μας τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Μέρι. Θες κάτι? Μην ενοχλείστε! Άκουσα πως θα ανακαινήσετε την τραπεζαρία! Και πού θα πάτε ταξίδι του μέλητος? Αχ, λέμε να μαζέψουμε τις συντάξεις και να πάμε Σαββατοκύριακο στην Εντυψό. Ουάου, καλά, ε! Σούπερ θα περάσετε! Πού? Στην Εντυψό. Ποιος θα πάει στην Εντυψό? Καλά, μωρέ, θα με τρελάνεις. Εσύ και ο αναβογιαστικός σου. Τι? Αναβωνιάστηκα? Και γιατί δεν με κάλεσα? Δεν το πιστεύω. Δεν θα με στείλει στο Δαφνί εσύ, γιαγιά. Ποια είναι η γιαγιά σου?